Καλησπέρα, είμαι ο Κωστής Σπύρου και εκ μέρου των εκδόσεων Σπύρου και του NextDeal.gr. Σα καλωσορίζω στο δεύτερο webinar του Insurance Transformation Day Powered by SAS, το οποίο θα παρουσιάσει τι τελευταίε τάσει από το μέτωπο τη ασφαλιστική απάτη και θα εξετάσει το πώς οι ασφαλιστικέ εταιρείε μπορούν να επιταχύνουν την δύσκολη ισορροπία ανάμεσα σε εύκολε, γρήγορε και απλέ ψηφιακέ διαδικασίε claims και στην πρόληψη φαινομένων απάτη στι ασφαλιστικέ αποζημιώσεις. Αυτό διότι όπως αναφέρθηκε στο πρώτο webinar της ημέρας, στο οποίο αφορούσε την πελατοκεντρική ασφάλιση σε έναν ψηφιακό κόσμο, ο σύγχρονος ασφαλιστικός πελάτης αποζητά την ταχύτητα και την ευκολία σε κάθε διάδρασή του με τον ασφαλιστικό οργανισμό και ιδιαίτερα στο ευαίσθητο κομμάτι της αίτηση για αποζημίωση. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να παρουσιάσουμε στην κάμερα του Next Deal τον κύριο Κάρολο Σαΐα, CEO τη Interasco και επικεφαλή τη Επιτροπή τη Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρείων Ελλάδο για την πρόληψη και αντιμετώπιση τη ασφαλιστική απάτη, ο οποίο θα μα μεταφέρει τη δική του εμπειρία για την επίτευξη αυτή τη ισορροπία και την πρόσκληση τη όσο το δυνατόν ταχύτερη διαδικασία εγκρίσεων με ταυτόχρονη θωράκιση του οργανισμού απέναντι στου επίδοξου απαταιώνε ψηφιακού και αναλογικού. Κύριε Σαΐα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σα εδώ, ξέρω είναι πολύτιμο και να ξεκινήσουμε από το ποιε είναι οι σύγχρονε τάσει στη διαχείριση των αποζημιώσεων. Καλησπέρα. Θα ήθελα αρχικά να σα συγχαρώ, κύριε Σπύρου, και το Next Deal για αυτή την όμορφη πρωτοβουλία που δίνει την ευκαιρία για επικοδομητικό διάλογο σε στελέχη τη ασφαλιστική αγορά και του τεχνολογικού κλάδου. Να ευχαριστήσω επίση και όλου του παρόντε στο σημερινό webinar που αφιερώνεται λίγο από το χρόνο σα για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν τον κλάδο μα. Αναφορικά τώρα με τι σύγχρονε τάσει στη διαχείριση των ασφαλιστικών αποζημιώσεων, παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά την υιοθέτηση και τη οδηγία IDD, αλλά και λόγω του έντονου ανταγωνισμού στον κλάδο, ότι οι ασφαλιστικέ εταιρείε στρέφονται όλο και περισσότερο σε μια κουλτούρα αποτελεσματική και πλήρου κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών. Οι πρακτικέ σύγχρονη διαχείριση αποζημιώσεων επιβάλλουν την αποτελεσματικότητα σε όρου χρόνου και κόστου με σκοπό τη μέγιστη ικανοποίηση του πελάτη και τη μειωμένη επιβάρυνση των ασφαλίστρων. Ο σύγχρονο πελάτη επιζητά να συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία αποζημίωση και να ενημερώνεται εγκαίρω και με διαφάνεια για την πορεία των υποθέσεων του. Ταυτόχρονα, τώρα ο ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου μα, που επιταχύνθηκε περαιτέρω λόγω τη πανδημία, όπω και σε άλλου κλάδου, επιβάλλει την εισαγωγή έξυπνων ψηφιακών ροών εργασία και την προσβασιμότητα των πελατών τη σωστή στιγμή στα σωστά κανάλια με εξατομικευμένο μήνυμα ή περιεχόμενο. Χαρακτηριστική τάση πελατοκεντρική διαχείριση αποζημιώσεων με ταυτόχρονη χρήση προηγμένη τεχνολογία είναι υπερεχόμενο. αλληλεπίδραση με του πελάτε χρησιμοποιώντα πολλαπλά ψηφιακά κανάλια όπω είναι οι ιστοσελίδε, πόρταλ πελατών, chatbots. Τα οποία επιτρέπουν στον πελάτη να έχει άμεση πρόσβαση στην πορεία τη ασφαλιστική του απέτηση, ενώ ταυτόχρονα εξυπηρετεί και τι εταιρείε στη συγκέντρωση πληροφοριών online από του ίδιου του πελάτε, στην αυτοματοποίηση των διαδικασιών και στη μείωση του κόστου και του χρόνου διεκπαιρέωση ζημιών. Πρόκειται ουσιαστικά για τεχνολογίε φύγital, οι οποίε χρησιμοποιούν τα ωφέλη τη τεχνολογία και του αυτοματισμού, χωρίς ωστόσο να παραβλέπουν την ανάγκη ύπαρξη και τη ανθρώπινη τεχνογνωσία. Εμείς στην Εταράσκο ήδη από το 2016 έχουμε αναπτύξει ειδικέ ψηφιακές πλατφόρμες όπου έχουν πρόσβαση τόσο οι πελάτες όσο και οι διαμεσολαβητές μπορούν να δουν την εξέλιξη των ζημιών τους, να προχωρήσουν ψηφιακά στην ανταλλαγή δικαιολογητικών και να λάβουν την αποζημίωσή τους χωρίς καθόλου φυσική παρουσία. Ενώ υπάρχει και δυνατότητα real-time chat με τον υπεύθυνο διακανονιστή. Τώρα, εξίσου σημαντική τάση είναι η χρήση τεχνολογιών InsurTech, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, το Machine Learning, τα Big Data, το Internet of Things. Ενδεικτικό παράδειγμα για τον κλάδο αποζημιώσεων είναι η γνωστή σε όλους μας Lemonade, η οποία δραστηριοποιείται στην ασφάλιση περιουσίας, όπου οι αναγγελίε ζημιών υποβάλλονται σε ένα chatbot, το οποίο με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης επεξεργάζεται την αξίωση σε λιγότερα από τρία λεπτά. Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ικανοποίηση του πελάτη ξεκινά πριν ακόμα συμβεί η ζημιά. Παγκοσμίω υπάρχει τάση ανάπτυξη από τι εταιρείε ιδιωτική ασφάλιση και τι εταιρείε InsurTech υποστηρικτικών μέτρων πρόληψη που βοηθούν τον πελάτη να αποφύγει τη ζημιά ακόμα και πριν αυτή συμβεί. Όπω είναι η χρήση καιρικών δεδομένων για την αποστολή ειδοποίησεων προ ασφαλισμένου σε περίπτωση σοβαρού καιρικού φαινομένου. Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω πώ έχει εξελιχθεί τώρα το φαινόμενο τη ασφαλιστική απάτη σήμερα και ποιε είναι οι κυριότερες προκλήσει που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι ασφαλιστικέ εταιρείε. Κύριε Σπύρου, α συμφωνήσουμε αρχικά ότι η αντιμετώπιση τη ασφαλιστική απάτη είναι επιτακτική ανάγκη όχι μόνο για την εξοικονόμηση κεφαλαίων των εταιριών, αλλά και για την προστασία των πελατών μα από συνέπειε όπω είναι τα υψηλότερα ασφάλιστρα, την πιθανή σύνδεση με το οργανωμένο έγκλημα, την έλλειψη εμπιστοσύνη προ την ιδιωτική ασφάλιση, καθώ και τι σωματικέ και ψυχολογικέ επιπτώσει στα θύματα τη απάτη. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας κάποια στοιχεία για την ασφαλιστική απάτη στην οποία εμβάθυνα περισσότερο τα τελευταία τρία χρόνια μέσω της συμμετοχής μου ως Προέδρος στην Επιτροπή για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ασφαλιστικής Απάτης της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδος. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη της Insurance Europe, ο οικονομικός αντίκτυπος της ασφαλιστικής απάτης στην Ευρώπη άγγιξε τα 13 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017, και εκτιμάται ότι το ποσοστό αμφισβητούμενων αξιώσεων στην Ευρωπαϊκή Ασφαλιστική Αγορά μπορεί να φτάσει στο 10% των ετήσιων δαπανών αποζημιώσεων. Βάσει του δίκτυα αυτού, το κόστο τη ασφαλιστική απάτη στην Ελλάδα εκτιμάται σε περίπου 282 εκατομμύρια ευρώ ετησίω. Ενδιαφέροντα τώρα στοιχεία προκύπτουν επίση από τα ερωτηματολόγια για την ασφαλιστική απάτη που η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδο στέλνει σε εταιρείε μέλη τα αποτελέσματα του πιο πρόσφατου ερωτηματολογίου, το οποίο αναμένεται να δημοσιευτεί αρχέ του 2022, δείχνουν ότι όλο και περισσότερε εταιρείε στρέφονται σε ψηφιακέ λύσει για την αντιμετώπιση φαινομένων απάτη. Ταυτόχρονα, το ξέσπασμα τη πανδημία οδήγησε μεν σε μικρότερο αριθμό ζημιών, κατά επέκταση περιπτώσεων απάτη, αλλά οι επίδοξοι απαταιώνε εστίασαν σε νέε μεθόδου ασφαλιστική απάτη κατά την ηλεκτρονική ανταλλαγή παραστατικών λόγω τη αδυναμία για διαζώσει επαφή. Η οποία βέβαια δυσκόλεψε επίση το, ΕΕ, το έργο των εκτιμητών και των πραγματογνωμών. Πασική πρόκληση που αντιμετωπίζει ο κλάδο στην αντιμετώπιση των φαινομένων απάτη σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι η δυσκολία συλλογική οργάνωση για την ανταλλαγή πληροφοριών για περιπτώσει απάτη, ώστε να προλαμβάνονται οι εκ νέου εκδηλώσει των φαινομένων αυτών από τα ίδια άτομα, αλλά και για να γίνονται γνωστά τα μοτίβα δράση των απαταιών. Μάλιστα, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλιστικέ εταιρείε πανευρωπαϊκά είναι περιορισμένη πρόσβαση σε δεδομένα από το δημόσιο τομέα. Πολύ λίγε χώρε στην Ευρώπη διαθέτουν ρυθμιστικό πλαίσιο για την ανταλλαγή δεδομένων με εταιρείε. Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Αναφέρω ένα παράδειγμα από την ελληνική πραγματικότητα. Το εδώ και χρόνια ανεκπλήρωτο αίτημα του κλάδου μα για την πρόσβαση σε δεδομένα τεχνικών χαρακτηριστικών αυτοκινήτων βάσει του αριθμού κυκλοφορία που τηρεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Να τονίσω βέβαια πως αισθάνομαι ότι είμαστε κοντά στην επίλυση του συγκεκριμένου θέματο. Εξίσου σημαντική πρόκληση είναι επίση η εξασφάλιση τη ασφάλεια και τη σύνομη συλλογή, ανταλλαγή και επεξεργασία των δεδομένων που αφορούν περιπτώσει απάτης. Το κομμάτι τη ασφάλεια επαφίεται στο κομμάτι των τεχνολογικών λύσεων που θα την εξασφαλίσουν. Ενώ το κομμάτι τη σύνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων επαφίεται στη σύμφωνη γνώμη τη Εθνική Αρχή Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στο πλαίσιο που κάποιε ευρωπαϊκέ χώρε αποδεδειγμένα έχουν έρθει σε συμφωνία με τι αντίστοιχε εθνικέ αρχέ. Θεωρείτε ότι θα μπορούσε να αποφεληθεί ο κλάδο, εάν οι ασφαλιστικέ εταιρείε αντάλλαζαν ευκολότερα δεδομένα και πληροφόρηση μεταξύ του, ώστε να αντιμετωπιστεί συντεταγμένα το φαινόμενο τη ασφαλιστική απάτη. Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρεών Ελλάδα, μέσω των αρμόδιων επιτροπών τη, μπορεί να θέσει τι βάσει για μια συλλογική προσπάθεια προ αυτή την κατεύθυνση. Ήδη έχει εγκριθεί και βρίσκεται σε στάδιο υλοποίηση η εισαγωγή ειδικών αυτοματοποιημένων flags ω early warnings στην πλατφόρμα τη ΕΣΑΕ σε περιπτώσει ασφαλιστηρίων συμβολέων ή ζημιών οχημάτων, ώστε οι ασφαλιστικέ εταιρείε να εντοπίζουν εγκαίρω ύποπτα χαρακτηριστικά κατά το underwriting ή κατά τη διαχείριση των αποζημιώσεων. Τα επιλεγμένα red flags εξετάζουν περίεργε συσχετήσει μεταξύ ατόμων, συμβάντων, τοποθεσιών και χρόνων. Η δεύτερη και σημαντικότερη, κατά τη γνώμη μου, συντεταγμένη προσπάθεια τη Ένωση μα, σε συνεργασία με την Επιτροπή Πρόληψη και Αντιμετώπιση τη Ασφαλιστική Απάτης είναι η προσπάθεια οργάνωση και ευαισθητοποίηση τη ασφαλιστική αγορά απέναντι στο φαινόμενο τη ασφαλιστική απάτη μέσω τη μελέτη των πρακτικών άλλων Ευρωπαϊκών Ασφαλιστικών Ενώσεων. Βάσει των πληροφοριών που έχουν συλλεγεί από τι χώρε αυτέ, έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ενό πλάνου δράσεων, οι οποίε θα θέσουν τη βάση για τη δέσμευση τη ασφαλιστική αγορά για την αντιμετώπιση τη ασφαλιστική απάτηση. Οι ενέργειε αυτέ ξεκινούν από την υιοθέτηση ενό κοινά αποδεκτού κώδικα διοντολογία και τον ορισμό υπεύθυνων προσώπων ανά εταιρεία για να οδηγήσουν σταδιακά στη σύνομη ανταλλαγή πληροφοριών απάτη μέσω κοινών βάσεων δεδομένων μετά από συνεννόηση με την Εθνική Αρχή Προστασία Προσωπικών Δεδομένων. Κλείνοντα, θα ήθελα να ρωτήσω την άποψή σα για την συμβολή των τεχνολογιών analytics αλλά και τη τεχνητή νοημοσύνη στην πρόληψη και αντιμετώπιση τη ασφαλιστική απάτη. Οι έρευνε των τελευταίων ετών δείχνουν ότι πλέον οι ελληνικέ ασφαλιστικέ εταιρείε αντιμετωπίζουν την ασφαλιστική απάτη πιο συστηματικά και οργανωμένα από ό,τι στο παρελθόν, με σημαντικέ επενδύσει σε τεχνογνωσία και τεχνολογία. Στη φαρέτρα των ψηφιακών εργαλείων που συμβάλλουν στην πρόληψη, την ανείχνευση και το σημαντικό περιορισμό του κινδύνου ασφαλιστική απάτη, εντάσσονται τα big data analytics που περιλαμβάνουν στατιστικέ και μαθηματικέ μεθόδου, το blockchain, το machine learning και το artificial intelligence. Οι τεχνικέ αυτέ μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη και εξυχνίαση υποθέσεων με ψευδεί αξιώσει και χωρί να υποκαθιστούν τον ανθρώπινο παράγοντα, προσανατολίζουν τα αρμόδια στελέχη στι ενδείξει που χρήσουν περαιτέρω διερεύνηση. Για παράδειγμα, εφαρμογέ τεχνητή νοημοσύνη μπορούν να αναλύσουν τεράστιε ποσότητε δεδομένων από πολλέ πηγέ και να εντοπίσουν μοτίβα και απατηλέ αξιώσει που δεν θα μπορούσε να διακρίνει ακόμα και ο πιο έμπειρο διακανονιστή. Η επένδυση τη ασφαλιστική βιομηχανία στην τεχνολογία ω βασικό εργαλείο θωράκιση τη λειτουργία των εταιριών, προστασία των ασφαλισμένων και καταπολέμηση των φαινομένων ασφαλιστική απάτη αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. Προ αυτή την κατεύθυνση, απαιτείται συλλογική και συντονισμένη συνεργασία τη ασφαλιστική αγορά για την αντιμετώπιση του φαινομένου τη ασφαλιστική απάτη στην Ελλάδα. Ελπίζω να σα έδωσα λίγη τροφή για σκέψη και αναμένω με ενδιαφέρον να μάθω. Και τι απόψει των υπολείπων ομιλητών. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σα και ελπίζω στο μέλλον να μα δοθεί ευκαιρία να συναντηθούμε και να ανταλλάξουμε απόψει και μια ζώση. Κυρίε και ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σα και για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μα. Ε, ελπίζω να είναι χρήσιμα και για το ακροατήριό μα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το πάνελ τη συζήτηση.